Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Άλλο ένα pre-game, τον Κώστα Σαραντόπουλο, όπως κάθε Τετάρτη. Είμαστε εδώ live από το NSTV, μας παρακολουθείτε ζωντανά. Μαζί μου σήμερα έχω δύο καλεσμένους, όχι έναν όπως την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, μπορεί να συστηθείτε και μόνοι σας. Εγώ είμαι ο Κώστας Καναλιώτης, μάλλον με θυμάστε την περασμένη Τετάρτη, καλησπέρα. Και εγώ Γιώργος Αθανασίου, πρώτη συμμετοχή. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πραγματάκια, γιατί είχαμε και την έναρξη του Euro. Την προηγούμενη εβδομάδα απλά δίναμε κάτι προβλέψεις, αλλά λέγαμε ότι σίγουρα μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις. Που υπήρξαν. Ναι, σίγουρα υπήρξαν. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχουμε και ένα μάτσο αυτή τη στιγμή που είναι τώρα άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, Γερμανία-Ουγγαρία, okay. Το οποίο είναι ένα 0 από ό,τι βλέπω ακόμα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε για αρχή έναν πρώτο μικρό απολογισμό, γιατί σίγουρα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Για ποια ομάδα σας έχει εντυπωσιάσει στο ξεκίνημα και ποια βλέπετε, αν βλέπετε κάποιο φαβορί να μένει στην απέξω, ποιος θέλει να ξεκινήσει. Εγώ θα έλεγα ότι με έχει εντυπωσιάσει η Τουρκία. Δηλαδή σκέφτομαι ότι παρόλα αυτά, εντάξει, η Γεωργία δεν είναι κάποια σούπερ ομάδα. Όμως, εντάξει, τα τρία γκολ είναι πολλά, νομίζω. Είναι πολλά. Θα μπορούσε να έχει φάει ένα. Να έχει έρθει 1-1 το σκορ. Νομίζω ότι το 3-1 ήταν πολύ καλό για ξεκίνημα για την Τουρκία. Κοίτα, ισχύει αυτό. Ισχύει. Απλά εντάξει, το τρίτο γκολ είναι λίγο ότι έχουν ανέβει όλοι πάνω, τελευταία σίγουρα φάση και το βάζει σε κενό τέρμα. Ναι, ήταν λογικό να φάει γκολ εκεί. Εντάξει, η Γεωργία έπαιξε καλά, πιστεύω. Για πρώτη συμμετοχή, έτσι όπως πήγε το μάτς, ήταν και λίγο άτυχη. Εμένα με εντυπωσίασε η Ιταλία, που δεν την περίμενα να... γιατί η Ιταλία γενικά είναι λίγο απρόβλεπτη. Καλό pressing, καλή ομάδα τους είδα, δεν τους περίμενα. Και οι Ολλανδοί ήταν μια καλή έκπληξη εκεί με την ανατροπή. Τώρα θα δούμε στην πορεία. Κοίτα, σίγουρα η Ιταλία ανέκαθεν έχει κατεβαίνει με καλό υλικό, γιατί έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα παίζει ένα γρήγορο ποδόσφαιρο με πολύ ωραίο passing game. Απλά για μένα της λείπει ο επιθετικός. Της λείπει το καθαρό φορ. Ναι, ο Σκαμάκα δεν πολύ τραβάει. Δεν είναι παίχτης center for καθαρός. Νομίζω ότι άμα είχε ένα καλύτερο center for θα ήταν σε καλύτερη μοίρα, αλλά εντάξει, δεν ξέρω, η Immobile τον έχει πάρει. Ναι, τον έχει πάρει κανονικά. Okay. Απλά δεν τον έχει χρησιμοποιήσει από ό,τι φαίνεται ακόμα. Εντάξει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Κάνει πειράματα ως παλέτη. Τι άλλο θα πω. Άρα Ιταλία και Κώστα, εσένα ποια σου κάνει εντύπωση. Ποια ομάδα μέχρι στιγμής. Εντύπωση μέχρι στιγμής, σου είπα, η Τουρκία μου έκανε εντύπωση. Τώρα από μεγάλες ομάδες που ρώτησες που δεν τα πήγαν τόσο καλά, έτσι, μου φάνηκε η Γαλλία. Δηλαδή, okay, πολύ μικρό σκορ, δεν εντελώς αδιάφοροι. Ναι, δεν το περιμέναμε, όπως και η Αγγλία θα πω εγώ, τα δύο ναι, φαβορεί ναι, μαζί με τη Γερμανία. Αλλά θα πάω στην Γαλλία-Αγγλία που είχαν πει μερικοί ότι δεν έχουν εντυπωσιάσει γενικά. Εντάξει, οι Άγγλοι βάλανε ένα ωραίο γκολ τον Μπέλιγραμ, αλλά μέχρι εκεί δεν κάνανε κάποια ιδιαίτερη φάση μετά. Νομίζω μία με τον Κέιν πρέπει να έχουν κάνει, αλλά ναι, όχι τίποτα ιδιαίτερο ναι, μετά. Μοιραστήκαν από ένα ημίχρονο, γιατί μετά οι Σέρβοι στην επανάληψη μπήκαν πολύ δυνατά. Ισχύει αυτό. Πολύ δυνατά. Ισχύει ότι οι Σέρβοι είναι μια πολύ καλή δύναμη, η οποία τη βλέπουμε ξανά σε Euro. Και για μένα πρέπει να παίρνουμε μαθήματα από τους Σέρβους, γιατί δικιά μας εθνική μιλάω πάντα. Διότι είναι κρίμα να μην παίζει η δικιά μας εθνική στο Euro και να παίζουν κάποιες εθνικές οι οποίες δεν έχουν εντυπωσιάσει. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα για την εθνική, γιατί δεν έχουμε πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση εδώ και 10 χρόνια. Παίζουν πολλά ρόλο. Εντάξει, ναι. Τώρα να πούμε ότι η εθνική δεν έχει και νέο προπονητή, έτσι. Τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η καλύτερη προσθήκη ήταν αυτή. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πώς σας φαίνεται σαν επιλογή. Νομίζω ότι όντως είναι πολύ καλή προσθήκη, ξέρει τη χώρα, ξέρει τις ομάδες, ξέρει τους παίχτες και έχει και κάποιες παραστάσεις από εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ισορροπημένη επιλογή.
Ναι, γενικά ήταν σωστή επιλογή γιατί έχει ξαναπροπονήσει ο Γιωβάνοβιτς. Στα Αραβικά Εμμυράτα ήταν προπονητής. Με τον Παναθηναϊκό έδειξε έργο. Πιστεύω και με την Εθνική, αν τον αφήσουν να δουλέψει και η ΕΠΟ, θα προχωρήσει καλά αυτή η συνεργασία. Είναι αυτό το λεγόμενο, να μην του δώσουν χαρτάκι που λένε. Ναι, ναι, για ναι. Για τους ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιήσει. Πέφτουνε χαρτάκια συνήθως. Συμβαίνουν και αυτά στην Ελλάδα. Ωραία. Να πούμε στο 56 Γερμανία-Ουγγαρία 1-0. Δεν ξέρω τι πρόβλεψη έχετε δώσει γι' αυτό. Αν έχετε παίξει κάτι στοιχηματικά κτλ. Εγώ είχα παίξει άσο τη Γερμανία και over 2,5. Ωραία, είσαι μέσα μέχρι στιγμής. Αλλά βλέπω goal-goal και χ. Goal-goal και χ, okay. Εγώ δεν έχω παίξει, αλλά αν έπαιζα, θα έπαιζα να μπουν ένα-δυο goal ακόμα. Άρα, άλλη Γερμανία. Θα το βάζεις over. Θα το βάζα over, ναι. Ωραία. Το προηγούμενο παιχνίδι, Κροατία-Αλβανία, 2-2 ήρθε και εδώ πέσανε goal. Εγώ και εγώ για goal-goal το έχω αυτό. Απλά θα το έριχνα άσο και goal-goal, δηλαδή να κερδίσει η Κροατία. Βάσει ότι ρόστερ ότι έχει καλύτερη ομάδα, αλλά 2-2. Ναι, ήταν ωραίο παιχνίδι αυτό. Η Αλβανία είχε ενέργεια πολύ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Μετά είχε, βασικά μοιρασμένο μάτς ήταν. Ήταν χ ξεκάθαρο το 6. Εντάξει, η Αλβανία πάντως την παθαίνει με τον ίδιο τρόπο δεύτερη φορά. Απλά αυτή τη φορά κατάφερε και σοφάρισε. Όπως με την Ιταλία προηγήθηκε στα πρώτα λεπτά, αλλά εντάξει, άλλο Ιταλία, άλλο Κροατία. Αλλά εντάξει, μπορούσε να έφαγε δηλαδή πολύ φθηνά γκολ από την Ιταλία. Για μένα το δεύτερο είναι πολύ φθηνό που σκύβει ο παίχτης τώρα. Αντί του χαλάει στο μαλλί, φοβήθηκε. Και γίνεται έτσι το ισοφάρισε. Μετά εντάξει, το δεύτερο γκολ ήταν ωραίο γκολ από την Ιταλία. Αλλά το πάλεψε η Αλβανία και με τους Ιταλούς. Δηλαδή είχε τις ευκαιρίες να πετύχει γκολ. Δηλαδή είχε και μια μεγάλη ευκαιρία στο τέλος που δεν δόθηκε και corner. Που το έβγαλε τον Αρούμα. Από εκεί και πέρα σήμερα έγινε πάλι το ίδιο, ενώ προηγήθηκε στην αρχή, κατάφερε και στο γύρισαν το παιχνίδι, αλλά στο τέλος έβγαλε μια ωραία ενέργεια, πήρε το 2-2 και μπορούσε να πάρει και το 2-3 σε κάποια. Είχε, ναι, δηλαδή ναι. Άφησαν 2 λεπτά ακόμα ο διαιτητής να παιχτεί, θα μπορούσε να είχε βάλει γκολ, είχε μια καλή φάση, αλλά θα μπορούσε να είχε χάσει κιόλας. Είχε και η Κροατία μια τελευταία φάση με ένα Σουντουκόβατς, από ό,τι θυμάμαι. Η Κροατία ήταν πολύ αφελής, εγώ παρατήρησα στο μάτς. Γιατί έχει το σκορ. Κλείσου πίσω και κράτησε το παιχνίδι. Αυτοί κάνουν επιθέσεις και η Αλβανία ήταν και καλή γενικά. Ήταν μέσα στο μάτς ακόμα και στην ανατροπή, ήταν μέσα στο παιχνίδι. Για μένα η Αλβανία θα ρίξει πολύ κόσμο κουβά φέτος σε αυτό το Euro. Δηλαδή δεν ξέρω για πόσο μπορεί να συνεχίσει αυτό το σερί που θα βάζει πρώτη γκολ στα πρώτα 10 λεπτά και μετά όλο το παιχνίδι θα πηγαίνει πάνω κάτω. Αν σκεφτεί κιόλας κανείς ότι δεν έχει την ιδιαίτερη κατοχή μες στο παιχνίδι. Δηλαδή τα γκολ που βάζει είναι καθαρά τη στιγμή. Έχει ένα πλάνο, θα τις πιάσει 4-5 φορές μες στο παιχνίδι. Οι 2 ή 3 θα μπουν. Αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως μπορεί να συνεχίσει έτσι. Μάλλον θα στείλει πολύ κόσμο κουβά. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα είναι δύσκολη γενικά η πρόκριση και για τους Κροάτες και για, για την Αλβανία. Είναι δύσκολο. Πολύ. Μην δούμε καμιά τετραπλή ισοβαθμία. Αυτό παίζει, δεν ξέρω αν σαν καλύτερη τρίτη, απλά πρώτα θα μετρήσουν οι βαθμοί, οπότε σίγουρα δεν ευνοείται αυτή τη στιγμή κάποιος από τους δύο με ένα βαθμό. Οπότε θα κυνηγήσουν σίγουρα οι Κροάτες νίκη με την Ιταλία, που τη βλέπω θεωρητικά πιο βατή από τους Ισπανούς. Η Αλβανία θα παίξει όλα για όλα, πιστεύω, με την Ισπανία, αν και δύσκολο. Βέβαια θα δούμε και τι θα κάνει η Ισπανία σήμερα, όχι σήμερα, αύριο, με την Ιταλία, ωραίο ματσάκι αυτό. Νομίζω ότι άμα κερδίσουν οι Ισπανοί θα είναι λίγο αδιάφοροι. Όχι, θα είναι λίγο, πιστεύω θα είναι αδιάφοροι στην τελευταία αγωνιστική. Οπότε ίσως αυτό χτυπήσει η Αλβανία. Στον όμιλο η Γερμανία δεν ξέρω τι άποψη. Νομίζω πρώτα θα καταλάβει. Δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια αντίσταση. Τώρα στη δεύτερη θέση θα γίνει μάχη, γιατί έχουμε την Ελβετία με 3 βαθμούς η οποία αγωνίζεται το βράδυ με τη Σκωτία. Εκεί τι βλέπετε, Ελβετία-Σκωτία. Νομίζω η Ελβετία. Να το καθαρίσει δηλαδή. Ναι. Και θα πάνε για την πρωτιά με τη Γερμανία στην τελευταία αγωνιστική. Εκεί θα κρυθεί. Ναι, γενικά η Σκωτία ήταν σάκος του μπόξ, δεν ήταν. Έτσι είδαμε τουλάχιστον στο πρώτο μάτς. Τώρα δεν ξέρω. Και η Ουγγαρία-Σκωτία τι βλέπει, δηλαδή μπορεί τώρα σαν καλύτερος τρίτος να. Οι καλύτεροι τρίτοι μπορεί να μην περάσουν καν τους 3 βαθμούς που λέει ο λόγος, να πάνε στα γκολ μετά. Ποιος έχει καλύτερη άμυνα και ποιος καλύτερη επίθεση. Αλλά Ουγγαρία-Σκωτία βλέπετε, αυτό είναι δύσκολο για την τρίτη θέση. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο σε αυτό που λέει για τη Σκωτία, είναι σάκος του box αυτόν τον όμιλο.
Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να κυνηγήσει. Δεν νομίζω. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα βλέπα δεύτερη την Ουγγαρία και τρίτη την Ελβετία. Ως καλύτερη τρίτη την ναι. Ελβετία πιστεύω. Άρα η Ουγγαρία δηλαδή να... Απλά αν κερδίσει σήμερα η Ελβετία, νομίζω ότι δεν, η Ουγγαρία δεν έχει ελπίδες αν χάσει από τη Γερμανία αυτή τη στιγμή, ναι, ναι. Που χάνει μέχρι στιγμής. Αν παραμείνει όχι. Ισπανία, Ιταλία, Αλβανία, Κροατία. Τι βλέπετε, εδώ είναι μάχη, γιατί πρώτη δύο θέσεις είναι μάχη. Νομίζω θα κρυθεί κατά μεγάλο ποσοστό αύριο. Αν ναι, κερδίσει μία από ναι, τις δύο, αλλιώς θα πάμε σε δραματικό φινάλε. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα καταφέρει η Ισπανία, θα βγει πρώτη εδώ και δεύτερη Ιταλία. Καλύτερο τρίτο αν μπορεί έχουμε. Και να δούμε. Μπορεί και αν δύσκολο. Έχουμε Κροατία ή την Αλβανία. Πιστεύω η Κροατία. Κροατία. Και εγώ για τον καλύτερο τρίτο θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Η Κροατία και εμένα μου φαίνεται πολύ πιο πιθανό. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν θα βγει πρώτη στον όμιλο η Ισπανία. Εντάξει, προφανώς και είναι φαβορή. Αλλά και οι Ιταλοί εντάξει, έχουν εμπειρία, έχουν ομάδα. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, ναι. Δεν είναι μια ομάδα. Θα ξεκαθαρίσει μάλλον αύριο. Ναι. Μάλλον, θα δούμε. Τρίτος όμιλος, Αγγλία, Δανία, Σλοβενία και Σερβία. Τρεις οι Άγγλοι, έναν, από έναν βαθμό Σλοβενία, Δανία. Και η Σερβία 0 εδώ. Τι θα γίνει εδώ? Εδώ, εντάξει, ελπίζω ότι οι Άγγλοι θα δείξουν επιτέλους την υποδομή που έχουν και θα βάλουν ένα δίμπαλο, τρίμπαλο κάποια στιγμή. Θα περάσουν πρώτοι και θα τελειώσουν εύκολα με αυτόν τον όμιλο. Τώρα να πούμε, οι Άγγλοι παίζουν με τη Δανία. Δανία, Αγγλία, ωραίο παιχνίδι αυτό. Δεύτερη αγωνιστική. Εδώ ή θα περάσουν οι Δανείοι από πάνω επειδή έχουν έναν βαθμό, θα πάνε 4. Ή οι Άγγλοι θα συνεχίσουν, θα εξασφαλίσουν λογικά την πρώτη θέση με νίκη. Ή Χ και παίζεται. Τι βλέπετε εδώ, Δανείοι, Αγγλία? Εγώ βλέπω Χ μεγάλο. Αύριο αυτό το ματς. Ναι, ναι, Χ. Και πιστεύω ότι γενικά θα περάσει η Αγγλία με τους Δανούς. Εκεί θα κρυθεί, πιστεύω. Γιατί και οι Σέρβοι. Και Σερβία, Σλοβενία. Εντάξει, δεν μου γεμίζει τόσο το μάτι. Σερβία, Σλοβενία, τι βλέπετε? Σερβία, Σλοβενία, εντάξει, δύσκολο. Ουσιαστικά μιλάμε έτσι πιο χαμηλό επίπεδο ποδοσφαιρικά, αλλά νομίζω ότι είναι δυνατές, για το δικό τους επίπεδο, είναι δυνατές ομάδες. Δεν θα είναι εύκολο, δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή, μπορεί να έρθει και χ αυτό το παιχνίδι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πέρα της Αγγλίας που είναι το φαβορί στον όμιλο, η υπόλοιπη τώρα θα πέσει πολύ μάχη για το ναι. Ποιος θα βγει στη δεύτερη θέση. Και μπορεί να δούμε και καλύτερο τρίτο εδώ. Είναι ο όμιλος που μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, αυτό θα έλεγα. Πιστεύω ότι το ζευγάρι Σλοβενία-Σερβία ίσως κρίνει τον καλύτερο τρίτο. Ναι, όπως ναι. Από τους δύο κερδίσει. Ναι. Εκεί θα εδώ μπορεί να έχουμε και έκπληξη, αλλά θα δούμε. Ναι. Να δούμε. Η Σλοβενία το πάλεψε με τους Δανούς, ισοφάρισε. Αξιοπρεπέστατη ήταν. Να δούμε. Άμα βάλει το που λένε ο Σπόρ θα ξεκλειδώσει. Θα δώσει τη χρυσή πρόκριση, μήπως δώσει καμιά πρόκριση ο Σπόρα. Να δώσω ένα hint scorer το Σπόρα για αύριο. Anytime, anytime. Ένα αντίστοιχο Σπόρα έχουν και οι Δανείοι. Έχουν έναν Άνταμ, τον είδατε, μου κατέβηκε θηρίο. Αυτός είναι στην Ουγγαρία, μήπως έχει μπει και όλο στην Ουγγαρία. Α, ναι, Ουγγαρία. Αυτό είναι όντως ένα θηρίο. Παίζει στην Νότια Κορέα που το ψάξα. Καταλαβαίνεις. Τρώει το φάι του. Ωραία, πάμε και στον τέταρτο όμιλο σιγά-σιγά και μετά πάμε σε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, Ολλανδία, Γαλλία, Πολωνία, Αυστρία. Δύσκολος πολύ όμιλος. Ναι, εντάξει, τώρα έχουμε και το Γαλλία-Ολλανδία δεύτερη αγωνιστική που μάλλον δεν θα παίξει ο Μπαπέ. Έσπασε τη μύτη του να μου. Δεν θα παίξει με μάσκα. Δεν ξέρω, παίζεται, είναι 50-50 για αυτό το μάτς. Για το τρίτο μάτς, νοκάουτα, μάλλον πλέον. Θα παίξει. Ναι. Εντάξει, σίγουρα όποιος κερδίσει το Γαλλία-Ολλανδία για μένα παίρνει πρώτη θέση. Ναι, ναι. Τώρα, η Πολωνία και η Αυστρία είναι και οι δύο. Αξιόμαχες ομάδες μπορώ να πω, οπότε είναι ένας ανοιχτός όμιλος και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει κατά πολύ το Γαλλία-Ολλανδία. Νομίζω ότι οι Γάλλοι εύκολα δύσκολα θα πάρουν την πρώτη θέση ναι. Και από εκεί και πέρα θα γίνει μάχη. Μάχη πιστεύω Αυστρίας-Ολλανδίας για δεύτερη. Και βλέπω σαν καλύτερη τρίτη η Αυστρία και όχι πολλά. Πολωνία βλέπω να αποκλείεται εγώ. Μπορεί. Έτσι βλέπω γιατί έχει και απουσίες πολλές ναι, Πολωνία. Ναι, δεν αποκλείεται. Ειδικά επιθετικά Λεβαντόφσκι και Μίλικ είναι εκτός. Παίζει με ένα Σβιντέρσκι μόνο, ο οποίο εντάξει δεν τον θεωρώ και κάτι το τρομερό. Ένα συνδέσει με Μίλικ και Λεβαντόφσκι, ο Σβιντέρσκι ναι. Δεν τον θεωρώ. Εντάξει, καλό παίχτη είναι και πέρασε και από τον Μπάουκ, θα τον θυμόμαστε.
Αλλά είναι ο τρίτος σε επιλογή. Άρα από εκεί και πέρα. Κοίτα, εγώ πιστεύω στη Γαλλία ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο αν θα είναι και ο Μπαμπέ τώρα σε αυτά τα παιχνίδια που έρχονται. Για το ποιος θα τερματίσει πρώτος, αν θα είναι οι Γάλλοι ή οι Ολλανδοί. Αν μείνει έξω ο Μπαμπέ, πιστεύω θα είναι πλήγμα για τη Γαλλία και ψυχολογικά. Και είναι και καλή η Ολλανδοί, παρατήρησα. Έχει καλό ρόστερ. Είναι καλή ομάδα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, άμα μείνει έξω ο Μπαμπέ, λογικά θα πάει να παίξει με Ζιρού ή Κολομουανί. Έχει πολλές επιλογές γενικά. Γκρισμάν, ο οποίος και αυτός χτύπησε πάλι το κεφάλι. Είδα. Ναι. Όλοι χτυπήσαν οι Γάλλοι. Νοκάουτ. Τους ματιάσανε. Αυστρία. Αυστρία. Δύναμη. Έχει Αρναούτοβιτς μπροστά. Δύναμη, αλλά πιστεύω δεν θα έχουμε καλύτερο τρίτο εδώ. Θα κρυθεί στις δύο πρώτες θέσεις. Και Σάμπιτσερ έχει η Αυστρία. Σάμπιτσερ έχει πολλούς παίκτες. Αρναούτοβιτς. Εντάξει. Και η Πολωνία για μένα είναι ότι έχει την έλλειψη μπροστά. Ναι. Πολύ. Εντάξει, ναι, έχει πέσει η Πολωνία, δεν είναι η Πολωνία που ήταν πιο παλιά. Κοίτα, σίγουρα θα τερματίσει κάτω από την Αυστρία. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί η Αυστρία έχει και το. Έχει Βίμερ, έχει φοβερή ομάδα. Ναι, ισχύει αυτό. Τώρα θα δείξει τι θα σου. Ωραία. Οπότε εδώ τι βλέπετε για πρώτια. Γαλλία. Εγώ Ολλανδία. Ολλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Γιώργος, Γαλλία, ο Κώστας και σαν τρίτο καλύτερο Αυστρία. Και δύο. Αυστρία. Ναι, Αυστρία. Αυστρία. Λοιπόν, εδώ εγώ βλέπω να γίνεται μάχη μέχρι το φινάλε και βλέπω να κρίνεται η πρωτιά να τη δίνει η Πολωνία, η Αυστρία σε Ολλανδία ή Γαλλία. Θα ζητάει η Γαλλία πλεονέκτη αποτέλεσμα από την Αυστρία και η Ολλανδία θα ζητάνε τους Πολωνούς. Έτσι θα το βλέπω εγώ. Ρυθμιστές του ομίλου δηλαδή. Έτσι θα γίνουν ρυθμιστές. Με την Αυστρία να περνάει τρίτη και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι ο τέταρτος ομίλος να πούμε. Πριν πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, μόλις τώρα 2-0, λες και το προέβλεψα να πω. 2-0 η Γερμανία, τώρα δεν ξέρω αν μετρήσει, θα σας πούμε μετά το διάλειμμα, αν το βλέπετε κιόλας έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο. We'll be right back.
πρώτη 3-0 από τη Ρουμανία. Ναι. Σταρκίου, τι βλέπει τώρα εκεί. Για να δούμε. Α, δεν πάω να το δείξουμε. Α, 3-0, ναι, δεν το είδε. Ναι. Ωραία. Τώρα αφού το είδε, θα περάσουμε κατευθείαν και εκεί. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς εκεί περνάγαμε τώρα. Όλο τυχαίω είναι ο πέμπτο όμιλο. Λοιπόν, Ρουμανία, Σλοβακία, Βέλγιο, Ουκρανία. Θεωρητικά δεν το λες τρομερή μεγάλη έκπληξη η Ρουμανία να κερδίσει την Ουκρανία. Έκπληξη εννοείται, θεωρείται ότι η Σλοβακία νίκησε το Βέλγιο. Λοιπόν, Ρουμανία πολύ καλή ομάδα, Ναι, πολύ καλή, πολύ καλή. Νομίζω από τις θεωρητικά πιο μικρές χώρες καλύτερη για μένα μέχρι στιγμής. Αλλά βέβαια μένει να δούμε αν είναι, παραμένει σταθερή. Καλή άμυνα. Καλό ρόστερ γενικά. Η Ρουμανία. Ναι, καλό ρόστερ. Και έβαλε και ωραία γκολ κιόλας. Στάντσιου. Στάντσιου, ναι. Πόσο έφτασε, 29 χρονών, αλλά αυτό θυμάμαι τόσα χρόνια νόμιζα έχει πάει 38. Έχει ακουστεί όλα τα χρόνια για ελληνικές ομάδες εντωμεταξύ. Κλασικά. Ποια είναι η γνώμη σε αυτόν τον όμιλο. Εγώ πιστεύω θα μείνει έξω το Βέλγιο. Βέλγιο έξω. Εκτός γύρω. Ο φαβορί έξω. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το είχα ότι εντάξει θα πάει πρώτο στον όμιλο. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν έχει κρυφτεί ακόμα κάτι. Είναι πρωταγωνιστή ακόμα. Ναι, νομίζω έχει τρέξιμο τώρα για να το αλλάξει. Εγώ πιστεύω πρώτοι δύο θα είναι η Ρουμανία σίγουρα. Θα είναι στην πρώτη θέση πιστεύω. Ρουμανία, Και δεύτερη η Ουκρανία. Και μπορεί να περάσει ένα καλύτερο τρίτο το Βέλγιο ή να μείνει εκτός Euro. Εγώ πιστεύω. Εντάξει, να μείνει εκτός δεν ξέρω. Αλλά νομίζω μια δεύτερη θέση μπορεί να τη. Δεν ξέρω, εγώ είδα μια ομάδα η οποία. Ναι, ξερνόντουσαν, δεν πέρασαν. Σε όλες τις διοργανώσεις τελευταίες στο Βέλγιο, τίποτα. Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα να πούμε ότι παίζει η Ρουμανία-Σλοβακία. Οπότε είναι ένα άτυπο ντέρμπι πρώτη θέση. Ή να μείνεις πρώτος, τέλος πάντων. Το Βέλγιο σίγουρα θα παρακαλάει με την Ουκρανία να σκάσει χ αυτό το παιχνίδι. Και αντίστοιχα μεταξύ τους θα φαγωθούν για το ποιος κερδίσει. Όποιος κερδίσει έχει και ελπίδες για την πρώτη θέση βέβαια και για τις πρώτες δύο. Νομίζω ο χαμένος αρχίζει σιγά σιγά και κουνάει μαντήλι. Νωρίς. Και χάνεται ακριβώς. Σλοβακία, ευχάριστη έκπληξη. Η πρώτη έκπληξη του Euro μέχρι στιγμής. Ναι. Πήγε να την κάνει. Εντάξει, η Τσεχία δεν θα θεωρούταν έκπληξη αν το έκανε χθες. Γιατί έχει και ένα καλό ρόστερ. Από εκεί και πέρα, οπότε βλέπετε Ρουμανία σίγουρα να περνάει. Ναι, σίγουρα. Ρουμανία και μπορεί να φιλερτάρει για πρώτη θέση. Και δεύτερη, Ουκρανία. Εγώ δίνω Ουκρανία. Ουκρανία. Εντάξει, δεν ξέρω. Γιατί έχει μια ομάδα η Ουκρανία, μην κοιτάς τώρα που φάγε 3 από τους Ρουμάνους, που είναι και αυτοί εξίσου. Ναι, όχι, εντάξει. Έχει καλή ομάδα. Έχει το Μούντρικ, Ντόμπνιβ, Τζιγκάνκοφ, έχει καλή ομάδα. Απλά θα πρέπει να κερδίσει και το Βέλγιο, γιατί νομίζω αν πάμε ότι μετράνε πρώτα οι βαθμοί, επειδή σχεδόν όλοι, αν το καλύτερο να πάρει 5 βαθμούς σαν τρίτος, λέμε τώρα, αν μετρήσουν τα γκολ και έχει φάει ήδη 3. Ας πούμε, αν πάει το Βέλγιο που έχει φάει 1, μπορεί να το καλύψει αν βγει τρίτο. Στο μεταξύ τους θα κριθεί, εγώ πιστεύω. Με το Βέλγιο-Ουκρανία για δεύτερη θέση. Ναι, ναι, το δεύτερη αγωνιστική. Και τελευταία αγωνιστική Βέλγιο-Ρουμανία. Δύσκολο μάτς εκεί. Εκεί μπορεί να παίξει ρυθμιστή το Βέλγιο, για μένα πιστεύω. Η Ρουμανία, άμα κερδίσει τώρα που παίζει με τη Σλοβακία, μετά έχει προβάδισμα. Δεν νομίζω. Εντάξει, νομίζω είναι φαβορή η Ρουμανία με τη Σλοβακία αυτή τη στιγμή. Οπότε μπορεί να κερδίσει. Και εγώ έτσι πως πήγε η κατάσταση δεν περίμενα να χάσει το Βέλγιο από τη Σλοβακία, να πω την αλήθεια. Μετά την πρώτη αγωνιστική, επειδή ήταν ανοιχτός ο όμιλος, περίμενα ότι πριν παίξει το Βέλγιο, εφόσον κέρδισε η Ρουμανία εύκολα 3-0, και θα μπορούσε να είναι και πιο μεγάλο το σκορ, περίμενα ότι θα πάμε σε στυλ, θα κρυθεί σε Βέλγιο-Ρουμανία πρώτη θέση και βλέπα Βέλγιο-Ρουμανία και άντε θα έλεγα η Ουκρανία καλύτερη τρίτη. Ναι. Αλλά τώρα, να πούμε ότι η Ρουμανία είναι, και η μόνη, είναι από τις 5 ομάδες νομίζω που ήταν αίτητη στα προγραμματικά. Ναι, είναι και μαζί με τη Δανία. Νομίζω. Μαζί με τη Δανία και τη Γαλλία. Και τη Γαλλία. Ναι, η Γαλλία ήταν, μπορούσε να την κερδίσουμε εμείς, αλλά το φάγαμε στο τέλος. Εντάξει, να κάνουμε, δεν πειράζει. Από αυτούς σας χάνεις, εντάξει. Παλεύετε. Εντάξει, ναι, μωρέ. Και πάμε και στον τελευταίο όμιλο. Τουρκία, Πορτογαλία, Τσεχία, Γεωργία. Χθες έκλεισε η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής και εκεί. Με την Τουρκία να κερδίζει ένα ωραίο παιχνίδι το νωρίς 7 η ώρα 3-1 τη Γεωργία και την Πορτογαλία να κάνει ανατροπή με την Τσεχία 2-1 και να λέει ότι πάλι ότι με το όνομά μου εγώ είμαι εδώ η Πορτογαλία και είμαι φαβορή του ομίλου. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι θα γίνει μάχη και εδώ. Σίγουρα
η Γεωργία για πρώτη φορά είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Πήγε, εντάξει, δεν θα χαρακτηρίσω την Ελλάδα. Δεν έκανε το μπαμ στην πρεμιέρα όπως είχαμε κάνει κάποτε εμείς. Το πειρατικό. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, η Τσεχία μ' άρεσε χθες με την Πορτογαλία, η Τουρκία μ' άρεσε. Πιστεύω ότι η Τουρκία θα βγει πρώτη και η Πορτογαλία δεύτερη, έτσι βλέπω εγώ. Εντάξει, κοίτα, είναι ένας όμιλος που χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Είναι ένας, νομίζω είναι ένας από τους πιο αμφίροπους ομίλους σε όλο το Euro. Εμένα π.χ. οι Πορτογάλοι χθες, εντάξει, δεν εντυπωσιάστηκα πολύ. Εντάξει, ναι, ούτε εγώ. Ούτε και από τους Τσέχους, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι έσωσε την παρτίδα η Πορτογαλία, ήταν πολύ σημαντική η νίκη αυτή που έκανε, ειδικά με ανατροπή. Και εμένα αυτός ο όμιλος μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει γκολ, έχει ανατροπές, τα έχει όλα ειλικρινά. Εντάξει, ειλικρινά η Τουρκία δεν το περίμενα. Εντάξει, σίγουρα θα κέρδιζε τη Γεωργία, δεν λέω. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο δυνατό το 3-1. Δηλαδή, και το έδειξε και στο γήπεδο. Ναι. Το 3-1. Το έδειξε και στο γήπεδο. Εντάξει, το Πορτογαλία-Τσεχία νομίζω ότι ήταν ένα σκορ το οποίο ακριβώς έτσι έπρεπε να έρθει. Εμένα μου έκανε εντύπωση πολύ, γιατί όσοι είδανε το μάτς, η Τσεχία ήταν καθαρά αμυντική ομάδα, δεν μπορούσε να βγάλει την μπάλα μπροστά. Και ξαφνικά προηγείται με ένα 0. Και η Πορτογαλία εκείνη τη στιγμή, εντάξει, εγώ δεν τρελάθηκα πολύ από την Πορτογαλία. Περίμενα καλύτερα πράγματα. Τουλάχιστον έωσε την παρτίδα, εγώ πιστεύω. Ναι, αυτό το μάτς ήταν κρίσιμο πολύ για τους Πορτογάλους. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπω και εγώ Τουρκία μαζί να περνάει με την Πορτογαλία. Αυτοί οι δύο. Και πρώτη θέση. Πιστεύω θα συμφωνήσω οι Τούρκοι. Τουρκία. Εσύ Κώστα. Εγώ πρώτη θέση βλέπω Τουρκία, δεύτερη Πορτογαλία και ίσως τρίτη καλύτερη Τσεχία. Πάντως να πούμε για τη Γεωργία, γιατί βγήκαμε όλοι οι Έλληνες και την κράξαμε τότε που μας απέκλεισε. Ήταν χθες για πρώτη συμμετοχή στο Euro. Η Γεωργία ήταν εξαιρετική. Για μεγάλο διάστημα. Ναι, στάθηκε πολύ καλά στο παιχνίδι. Και αν εξαιρέσουμε εκεί που χάνει μια φάση, δεν ξέρω αν είδες, που περνάει από πάνω τον αμυντικό, ο επιθετικός της Γεωργίας και το πιάνει το τέρμα. Εκεί ήταν για χειρό παιχνίδι. Ναι, είχε και ένα δοκάρι. Είχε και ένα δοκάρι. Ήταν πολύ καλή η Γεωργία. Ήταν καλή στάθηκε. Εντάξει, η Γεωργία απλά δεν έχει προσωπικότητες. Έχει τον Κβαρατσέλια για να την κουβαλάει. Που σερνόταν χθες. Ναι, δεν είναι σαν την Ελλάδα που είχε έτοιμες προσωπικότητες που είχαν κάνει πορείες με τους συλλόγους τους. Όπως ο Γιακουμάκης στην Αμερική. Όχι για όλο. δεν λέω για την εθνική, για την εθνική τώρα που αποκλείσει. Λέω για την εθνική του 4. Ναι. Και για τότε που συμμετέσχαμε. Τότε, για ναι, πρώτη φορά είχαμε ένα Καραγκούνι που είχε παίξει Ίντερ Μπενφίκα. Είχαμε Κατσουράνι. Είχαμε Φίσα Σιταρίδη. Με εμπειρίες. Τώρα εδώ εντάξει, δεν λέω. Okay, έχουν το Σεγγέλια του Πανετολικού. Έχουν έναν άλλο Σιντερμπάκ του Πανετολικού. Δεν μειώνουν τις ομάδες απλά. Όταν έχεις δύο παίχτες, τον τερματοφύλακα που παίζει στη Βαλένθια σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα στο Ισπανικό και τον Κβαρατσέλια που είναι ο μέγας άσος της και ο καλύτερος Γιουριανός ποδοσφαιριστής μετά τον Καλάτζε. Και τον Γιακουλόφσκι, νομίζω αυτοί ήταν οι καλύτεροι Γιουριανοί. Νομίζω εντάξει, είναι δύσκολο. Πρέπει δηλαδή να τους πάρει από το χεράκι ο Κβαρατσέλια και να τους πει αυτό και αυτό. Εντάξει, πάντως, παίζει και εμπειρία ρόλο δηλαδή στις οργανώσεις αυτές. Πάντως εντάξει, χθες ο Κβαρατσχέλια, εντάξει. Αλλά είναι αυτό που λες, είναι παίκτης που κουβαλάει η ομάδα, σίγουρα. Πώς σας φάνηκε ο τέτοιος της Real, ο Γιουλέρ? Πολύ καλός. Παιχταράς. Αρκετά καλός, φίλε. Παιχταράς. Εντάξει, αυτό το γκολ που έβαλε, πόσο χρόνο είναι ο Γιουλέρ? Νομίζω είναι 18. 18. Πρέπει να είναι ενήλικος τώρα, κάτσε να το τσεκάρω μια στιγμή. Αλλά ναι, φέτος στη Ρεάλ έχασε τη μισή σεζόν γιατί είχε ένα πρόβλημα στο μενίσκο, αλλά εντάξει, όλα οκ. Okay. Πιστεύω έπαιξε ρόλο ότι έφυγε από τη Φενέρ και πήγε σε μια ομάδα άλλου επίπεδου. Πιστεύω οι προπονείς μπορεί να τον κουράζουν. Ναι, σίγουρα. Γιουλέρ 19 χρονών, του 2005 γεννήθης. Αυτό το γκολ που έβαλε θέλει πολύ. Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραίο. Τα ωραίτερα γκολ και αυτό του Στάντσου ήταν το ωραίτερο, γιατί το πιάνει με τη μία. Ναι, ήταν μέχρι στιγμή στα κορυφαία στο Euro. Εντάξει, η Πορτογαλία έχει δύο βετεράνους, τον Ρονάλντο και τον Πέπε. Ο Πέπε στα 41 του κάνει ρεκόρ. Αϊθαλής ο Πέπε. Ναι, δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Δεν ξέρω, πήρε κάρτα χθες. Εγώ σκέφτομαι. Αυτό ήταν το στοίχημα. Μάλλον δεν γλίτωσε. Δεν πήρε κάρτα. Και εγώ βλέπω να τον δούμε και στο επόμενο Euro. Στο Euro ή στο Παγκόσμιο. Στο Παγκόσμιο. Νομίζω το Παγκόσμιο θα είναι το τελευταίο του Ρονάλντο. Έτσι βλέπω εγώ στην Αμερική που θα γίνει.
Και μακάρι να είμαστε εκεί επιτέλους μετά από χρόνια. Δεν έχουμε να πάμε σε μια τελική διοργάνωση 10 χρόνια. Εντάξει, έχουμε τσεκάρει πιστεύω εισιτήριο ήδη τώρα με Γιωβάνοβιτς προπονητή. Δεν έχει αφοβηθεί ομάδα τίποτα. Ναι, μακάρι να πάμε καλά. Εγώ το εύχομαι μέσα στην καρδιά μου. Από εκεί και πέρα θα πω για αυτόν τον όμιλο ότι βλέπω Τουρκία να περνάει πρώτη σε ντέρμπι μεγάλο με την Πορτογαλία για την πρώτη θέση. Στο όριο μπορεί και με την ισοπαλία να μετρήσουν τα γκολ και να κρίνουν την πρώτη θέση. Βλέπω καλύτερη τρίτη τη Γεωργία και βλέπω τέταρτη Τσεχία. Συμφωνώ κι εγώ. Πάω με την έκπληξη. Ναι, συμφωνώ. Νομίζω είναι λίγο ξεκάθαρα. Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται συνήθως όταν συμμετέχεις πρώτη φορά, έχεις άλλη ένταση. Και ναι, είναι πολύ πιθανό η Γεωργία να περάσει. Γιατί η Τσεχία εμένα δεν με τρέλανε πολύ. Δεν είδα πολλά πράγματα. Ναι, εντάξει, δεν έδειξε τίποτα. Έχει κάποιες καλές μονάδες, ο Σικ, ο Σουτσέκ. Ο Χλότσεκ έχει καλή ομάδα. Ναι, ο Φάλ έχει κάποιους παίκτες που παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο της Premier League. Στη Τσεχία έχουν παίξει στη Σπάρτα Πράγας. Αρκετούς στη Σλάβια έχει. Λίγκρ. Ναι. Κακό όνομα αυτό, μην το θυμόμαστε. Ναι. Για τις ελληνικές ομάδες. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα δούμε. Η δεύτερη αγωνιστική θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο για κάθε ομάδα, για κάθε χώρα, για τους ομίλους. Στο 83 να πούμε Γερμανία-Ουγγαρία παραμένει στο 2-0. Τα Πάντσερ μάλλον. Τι ναι, μάλλον σίγουρα εξασφαλίζουν δεύτερη νίκη και πρωτιά νομίζω. Εντάξει, είναι φαβοροί λόγω του παίρνουν στη χώρα τους, αλλά θεωρητικά τον όμιλο θα τον περνούσαν. Νομίζω ήταν πολύ βαθός για τη Γερμανία ο όμιλος. Δεν είχε κάποιο μεγάλο όνομα. Από εκεί και πέρα, κάτω να δούμε και τη δεύτερη αγωνιστική. Σκωτία-Ελβετία επαμένει σήμερα το μάτι που κλείνει. Σλοβενία-Σερβία. Τι βλέπετε? Σπόραρ. Σλοβενία. Σλοβενία, σηκώστε Σλοβενία ή Σερβία, ισοπαλία. Νομίζω Σερβία. Σερβία, διπλό. Ναι, νομίζω Σερβία. Εγώ εδώ βλέπω goal-goal ναι, και χ. Είναι πολύ πιθανό. 1-1-2-2 το βλέπω. Είναι πιθανό. Λοιπόν, Δανία-Αγγλία. Δανία-Αγγλία, εντάξει, στα χαρτιά είναι ξεκάθαρα ο διπλό. Ναι. Τώρα θα δείξει, δεν ξέρω, η Αγγλία έχει λίγο θέματα περίεργα. Καμιά ναι, φορά μπορεί να φάει γκολ το πουδέποτε, το πουθενά. Εγώ βλέπω γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ. Δεν δίνεις από το σημείο. Όχι, γιατί είναι περίεργο μάτς αυτό. Εγώ βλέπω ότι θα κερδίσει η Αγγλία πάλι έτσι, με το 0-1. Ναι. Με το 0-1 το κλασικό το σκορ. Εδώ τώρα πάμε στο μάτς φωτιά, Ισπανία-Ιταλία. Μεγάλο ντέρμπι εδώ, δεν ξέρω. Οβεράκι. Over σίγουρο. Over για να είσαι μέσα, καλυμμένος. Εγώ θα δώσω τους Ισπανούς γιατί σίγουρα θα τους πιάσει μια τρέλα τους άλλους ένα παιχνίδι. Νίκη Ισπανίας. Άσο Ισπανία. Κι εγώ Ισπανία δίνω, άσο. Ισπανία. Βλέπω και σκορ να σας πω 2-1. Μακάρι. Κι εγώ, ή 2-0 εκεί. Ωραία, Σλοβακία-Ουκρανία. Διπλό. Διπλό η Ουκρανία, οκ. Okay. Ναι, κι εγώ αυτό το βλέπω, διπλό. Κι εγώ διπλό, άντε θα δώσω έτσι για να δώσω λίγο suspense, χ. Και πιστεύω θα ρεφάρει την τριάρα η Ουκρανία. Θα βάλει τρία δηλαδή. Θα ξεσπάσει. Ναι, ναι, ναι. Ξεσπάσει. Εγώ βλέπω 1-1 εδώ. Εγώ βλέπω κλειστό σκορ. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει. Βλέπεις νικητή στο μάτς γενικά ή όχι? Την Ουκρανία, αλλά. Ουκρανία. Άρα βλέπεις 0-1, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Πολωνία-Αυστρία. Νομίζω διπλό. Αυστρία. Αυστρία. Ναι, ναι. Και εγώ έτσι βλέπω Αυστρία, αλλά με goal-goal. 1-2 ναι, εκεί, ναι, τέλειο αποτέλεσμα. Ναι. Όλα εδώ θα σας θέλω. Ολλανδία-Γαλλία. Άσο. Άσο Ολλανδία, ξέρω. Οράνιε δηλαδή. Δεν αποκλείεται αυτό που λέει ο Γιώργος, δεν είναι απίθανο, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο διάφοροι οι Γάλλοι εδώ. Σίγουρα θα κρυθεί, εγώ πιστεύω ένα goal θα μπει στο μάτς και... Σίγουρα. Δηλαδή θα είναι πολύ derby. Πολύ. Κλειστό. Ναι, ναι. Εμένα με φοβίζει λίγο η άμυνα της Ολλανδίας, έτσι πως την είδαμε τους Πολωνούς προχθές. Ναι, ναι. Έχει λίγα θέματα. Και η Γαλλία πίσω. Έχει γρήγορη ομάδα μπροστά. Νομίζω πως αν η Γαλλία απλά βάλει κάτω την μπάλα και πάει να τελειώσει το παιχνίδι, μπορεί να ξεφύγει. Κοίτα, βασικά όχι, εγώ αλλάζω. Χ. Εγώ εδώ δίνω νίκη Γαλλίας. Ναι, και περνάει ναι, πρώτη. Και χαμένο πέναλτι αγώνα. Και χαμένο πέναλτι για τον Ρισκαδόρου. Σημείο αυτό, θα είναι καλή απόδειξη. Ναι, πάμε τώρα και στο τελευταίο. Όχι, έχουμε άλλα τρία μάτς. Γεωργία-Τσεχία. Γεωργία-Τσεχία. Εγώ εδώ δίνω Γεωργία. Δίνεις Γεωργία. Ναι, εντάξει, όχι, εγώ θα δώσω πάλι διπλό. Τσεχία.
Τσεχία, πάλι με το φαβορί. Εγώ θα πω γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ, ωραίο σημείο και αυτό. Πολλά γκολ-γκολ στο Euro, ε. Ναι, ναι. Γενικά είναι πολύ ωραίο Euro, πιστεύω. Αλλά έχουν κάνει κηδείες οι μεγάλες χώρες. Αυτό. Τόσο την Ισπανία έχουν κάνει κηδείες. Τώρα πάνε να κάνει κηδεία πάλι η Γερμανία. Αλλά ήρθε over την πρώτη αγωνιστική. Για όσους παίζουν γκολ-γκολ και over, εντάξει. Η Ιταλία το έκανε. Το περίμενα. Η Αγγλία και η Γαλλία μας είχε απογοητεύσει λίγο σαν γκολ. Τουρκία-Πορτογαλία. Άσος. Άσος. Οι Τούρκοι. Δύσκολο. Εγώ εδώ είμαι στο άσο χ ανάμεσα. Δεν μπορώ να δώσω ξεκάθαρο νικητή, θα πω όμως άντερ. Άντερ. Εγώ θέλω να πω κάτι για την Τουρκία. Εγώ πιστεύω οι Τούρκοι θα κάνουν σεζόν όπως κάνανε το 2002 στο Μουντιάλ. Έχω μια εντύπωση. Φτάσουν μέχρι ημιτελικά. Μην τη δούμε ημιτελικά την Τουρκία. Έχει ένα ρόστερ πάρα πολύ καλό η Τουρκία. Και τι έχει, Ιταλό προπονητή. Ναι, το Μοντέλα. Πολλούς, 6 Ιταλοί είναι πρέπει να είναι στο Euro. Πολλοί Ιταλοί. Εντάξει, τώρα Μοντέλα. Να είχαμε να λέγαμε. Αλλά είναι. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Έχει προσωπικότητα. Βέλγιο-Ρουμανία, εδώ ματσάρα μεγάλη, το δίνω over 2,5 αυτό από τώρα. Το λέω. Γκολ, γκολ και over. Γκολ, γκολ και over. Δεν δίνω σημείο. Γκολ, γκολ και over. Και οι δύο βλέπω να σκοράρουν. Οι Βέλγοι έχουν αρρωστήσει που δεν σκοράρανε χθες δύο ακυρωμένα γκολ, λέω Λουκάκου. Και είμαι σίγουρος ότι θα βάλουν ένα γκολ. Για το βάλει και ο Λουκάκου. Εγώ βλέπω και κάρτες εδώ. Βλέπω και κάρτες εδώ γιατί θα το κυνηγήσουν, θα παίξει τρελό ξύλο. Μπορεί, ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι Ρουμάνοι δεν θα το αφήσουν έτσι το Βέλγιο. Ειδικά μετά από αυτό που είδανε που τους έκανε η Σλοβακία, πιστεύω θα μπουν πολύ δυνατά. Βλέπω 2-3 γκολ. 2-3 γκολ. Ούτε σημείο δίνεις ή όχι. Εγώ δίνω over. Over. Ναι. Ωραία, είναι μάτι που δίνουν σημείο. Τέλεια. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική. Η τρίτη θα έχουμε καιρό να την πούμε. Έχουμε αποτέλεσμα 88-2-0 η Γερμανία. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και θα πιστέψουμε θέλετε να πάμε Κόπα Αμέρικα. Ναι, ναι. Εκεί δεν έχει αρχίσει ακόμα. Να δώσουμε και εκεί τις προβλέψεις μας. 21 του μηνός ξεκινάει, μεθαύριο. Να πούμε ότι θα το δείχνει και το να κάνουμε διαφήμιση ή όχι. Αντένα Plus. Ο Αντένα Plus θα το δείχνει. Για όποιον θέλει. Και μπορεί γιατί τα μάτια είναι 3 ώρα. Τα περισσότερα. Ισχύει, ναι. Ωραία, πάμε στο μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι για να πάμε στη Λατινική Αμερική. We'll be right back.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και περνάμε σε άλλο Ατλαντικό. Πάμε Λατινική ή Αμερική. Πάμε Αμερική σε άλλη Ήπειρο βασικά. Φεύγουμε από την Ευρώπη. Και εδώ θα είναι το λεγόμενο Euro της Αμερικής, το Copa America. Το τελευταίο το έχει πάρει η Αργεντινή, ε. Ναι, στο τελικό με την Βραζιλία. Με την Βραζιλία. Εντάξει, το χρωστούσε στην Αργεντινή γιατί είχε χάσει τότε τα πέναλτι με τη Χιλή τότε. Ναι, δύο φορές κιόλας. Ναι, δύο φορές, εντάξει, αυτή η Χιλή. Και την έχει και στον όμιλο τη Χιλή, από ό,τι βλέπω εδώ. Εντάξει, εδώ θα σας ρωτήσω ό,τι θέλετε με όμιλο, θέλετε ξεχωρίσει κάποια ομάδα. Εντάξει, εδώ πάντα δύσκολα είναι. Εντάξει, εγώ υποστηρίζω Εθνική Αργεντινής. Οπότε είμαι με Αργεντινή. Εσύ Κώστα, έχεις καμιά προτίμηση ιδιαίτερη? Εγώ Βραζιλία. Βραζιλιανός. Ναι, υποστηρίζω Βραζιλία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια σε χώρες λατινοαμερικάνικες. Εντάξει, ούτε στην Ευρώπη. Είχα. Το Βέλγιο μ' άρεσε, ναι, μέχρι το 18. Αλλά εντάξει, μετά δεν πολύ. Το έχω Βέλγιο εκείνη τη χρονιά που μας κέρδισε. Τότε, ναι. Τότε που μας τον είχαμε στον όμιλο που είχαμε φάει το 1-2 στο Καρεσκάκι. Θυμήσαι μου ο Τζαβέλα είχε βάλει γκολ από την Εθνική. Ο Ζέκα. Ο Ζέκα. Ο Ζέκ. Λοιπόν, Βραζιλία, ε. Βραζιλία. Φόλα Βραζιλία. Και η Βραζιλία έχει, ωραίος όμιλος της Βραζιλίας. Φωτιά, εγώ θα έλεγα. Πρώτος όμιλος είναι, είπαμε, Αργεντινή, Περού, οι δύο περνάνε εδώ, δεν έχει καλύτερο τρίτο. Okay. Αργεντινή, Περού, Χιλή, Καναδάς. Ωραίος όμιλος. Εντάξει, εδώ τώρα δεν πάω να προβλέψει, γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει και πρώτες αγωνιστικές. Εντάξει, οι φαβοροί του ομίλου είναι Χιλή, Αργεντινή, αλλά και ο Καναδάς και το Περού ανεκαθέν. Ειδικά το Περού έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Το Περού είναι. Αυτό, εγώ το βλέπω να περνάει το Περού με την Αργεντινή. Βλέπω η Χιλή. Ναι, και εγώ εκεί βλέπω να γίνεται μάχη βέβαια. Ναι, ναι. Εντάξει, Αργεντινή πιστεύω θα περάσει και βλέπω να γίνεται μάχη με Χιλή Περού και ο Καναδάς να. Και αυτός είναι καλός, αλλά νομίζω ότι έχει. Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε τα παιχνίδια. Εντάξει, τα φαβορεί είναι Αργεντινή, Χιλή. Εντάξει, μπορεί να είναι η έκπληξη ο Καναδάς. Ναι, δεν είναι απίθανο. Έχει συμμετέχει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Συμμετείχε στο τελευταίο Μουντιάλ, να ναι, πούμε, που έγινε στο Κατάρ. Δεύτερος όμιλος, Εκουαδόρ, Βενεζουέλα, Τζαμάικα, Μεξικό. Ξεκάθαρο φαβορεί εδώ είναι το Μεξικό. Τίποτα, χαιρετίσματα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, Εκουαδόρ ή Τζαμάικα. Εγώ θα έβαζα Βενεζουέλα. 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 Μπορεί. Δεν είναι απίθανο, συμφωνώ. Τζαμάικα, τα βάζει. Και επιτρέπουν. Αυτή είναι για στίβο, δεν είναι για μεν, οκ, αλλά δεν όχι. Usain Bolt. Όχι, θα συμφωνήσω με Βενεζουέλα και Μεξικό. Ναι, Βενεζουέλα. Μεξικό απλά το θεωρώ φαβορή. Η Βενεζουέλα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν στο τελευταίο Μουντιάλ. Ιστού 10. Νομίζω ήταν. Ήταν στο τελευταίο. Το Εκουαδόρ νομίζω ήταν είναι ο σημερινός ο γνωστός. Ναι, ναι. Έχει συμμετοχές και ο σημερινός. Σε Μουντιάλ. Ναι. Έχει. Είχε και το Βαλένσια το ποδοσφαιριστή ο σημερινός. Υπάρχει ακόμα ο Βαλένσια. Όχι, όχι, νομίζω. Νομίζω το Εκουαδόρ ήταν στο Κατάρ. Ναι, το Εκουαδόρ, όχι η Βενεζουέλα. Είχε τους δύο Βαλένσια, ένα της United και έναν άλλον. Ναι. Που ήταν καλός τότε στο Μουντιάλ. Είχε κάνει κάτι κηδείες. Στο Κατάρ νομίζω. Ναι. Εντάξει, εγώ εκεί βλέπω. Άντε να βάλω για έκπληξη Βενεζουέλα με Εκουαδόρ να γίνεται μάχη και το Μεξικό πρώτο. Ναι. Θα συμφωνήσω. Το Μεξικό σίγουρα. Έχει καλή ομάδα. Τρίτος όμιλος, Βολιβία, Ουρουγουάη, Αμερική, είπα, Παναμάς. Πιστεύω θα περάσει η Ουρουγουάη. Είναι το φαβόρι του ομίλου. Και βλέπω και μεγάλα πράγματα γενικά από την Ουρουγουάη. Έχει καλό ρόστερ. Και μετά πιστεύω η Αμερική. Ναι, και εγώ προς τα. Εσύ Κώστα. Εγώ θα έβαζα σίγουρα Ουρουγουάη, εννοείται, έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ, αλλά θα έβαζα Βολιβία μετά. Βολιβία, ε. Βολιβία. Θα μπορούσε να είναι η έκπληξη. Εντάξει, νομίζω η Αμερική ότι. Εντάξει, το έχει κυνηγήσει, δεν λέω, αλλά. Δεν νομίζω ότι θα περάσει εύκολα από τέτοιο όμιλο. Ωραία. Εγώ να πω τη δικιά μου πρόβλεψη. Εγώ βλέπω να περνάει ο Παναμάς και η Βολιβία. Και Ουρουγουάη και η Αμερική με ανοίξει. Όχι, πλάκα κάνω. Θα ήταν ωραίο πάντως να γίνει αυτό σαν έκπληξη. Ουρουγουάη με Αμερική βλέπω να μάχονται για την πρώτη θέση και για τη δεύτερη. Ναι. Και άντε να σου βάλω τη Βολιβία σαν πιο πολλές παρουσίες από Παναμά. Ναι. Να μάχεται σαν τρίτη. Η Ουρουγουάη πιστεύω θα τερματίσει πρώτη με το απόλυτο των βαθμών κιόλας. Έχω μια τέτοια απόλυτο, ναι. Είδαμε, να δούμε αν θα έχουμε και εκπλήξεις και εδώ.
Και πάμε και στο τρίτο όμιλο. Τέσσερις όμιλοι είναι εδώ. Ναι. Πάμε και στο τελευταίο όμιλο που είναι η αγαπημένη του Κώστα Βραζιλία, του Πελέ και του Βινίσιους. Παραγουάη, Κολομβία. Ωραίο η Κολομβία. Παραγουάη, Κολομβία, Βραζιλία, Κωνσταρίκα. Χαμός εδώ. Ειλικρινά χαμός και είναι από τους αγαπημένους μου ομίλους αυτός. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιον μπορείς να βγάλεις. Δηλαδή. Την Κωνσταρίκα σίγουρα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορείς να βγάλεις. Που διέλυσε την Ελλάδα. Δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα την Κωνσταρίκα. Εντάξει, σίγουρα η Βραζιλία πάει για πρώτη θέση. Αλλά μετά, εντάξει, νομίζω είναι δύσκολος. Κολομβία, Κωνσταρίκα θα έλεγα για δεύτερη θέση. Κοίτα, εγώ εντάξει, δεν έχω καμία ιδιαίτερη συμπάθεια στη Βραζιλία. Σίγουρα είναι υπερομάδα και έχει βγάλει παιχταράδες, σίγουρο είναι αυτό. Σίγουρα θα περάσει στην επόμενη φάση. Αλλά βλέπω και την Κολομβία να την κοντράρει. Είναι καλή ομάδα και η Κολομβία είναι. Με Λουίς Δίας, καλή ομάδα. Ναι, και εγώ έτσι βλέπω Παραγουάη σαν τρίτη να έρθει. Κωνσταρίκα να είναι ο σάκος του box. Αν και έχει καλή ομάδα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πια η πιο παλιή και η πιο έμπειρη. Βλέπω Βραζιλία με Κολομβία να μάχονται για πρώτη θέση και Παραγουάη να κεροφυλαχτεί. Έχει ένα αγαπημένο παίχτη από τη Βραζιλία? Έχω. Τον αγαπημένο και του Γιώργου, νομίζω. Ο Βινίσιος είναι αγαπημένο παίχτη. Ο Βινί. Ναι, εντάξει. Σίγουρα ένας πολύ καλός παίχτης. Αλλά τώρα παίχτης που λέγεται Βίνι και χαρακτηρίζεται Βίνι. Δεν ξέρω, το μυαλό του δεν το βλέπω. Είναι σαν τους Βραζιλιάνους, κλασικός. Είναι κλασικός Βραζιλιάνος. Το μυαλό του είναι έξω από το κεφάλι του. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Ο Νεϊμάρ θα συμμετέχει στην προσπάθεια. Νομίζω έχει, δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα από το χειραστό και είναι και βαρύ τον είδα, έχει πάρει κιλά κιόλας. Ό,τι πρέπει για Ελλάδα σε δύο καλοκαίρια. Ο τέτοιος θα είναι σίγουρα, ο Έντρικ που είναι το νέο ανερχόμενο Καλώς ταλέντο. Καλώς παίχτης αυτός, φίλε. Πόσο είναι αυτός, 18. 6, πόσο είναι, 17. 17 είναι, 17 στα 18. Και είναι και με ανταγραφή και η Ρεάλ τον πήρε, νομίζω. Καλώς. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο Βινίσιος νομίζω αν καταφέρει και πάρει το Copa America, νομίζω θα πάρει και τη χρυσή μπάλα λόγω ότι πήρε και το Ισπανικό πρωτάθλημα και το Champions League. Mm-hmm. Οπότε μάλλον θα είναι το φαβορί για τη χρυσή μπάλα. Αλλά αυτό μένει να το δούμε τώρα στο γήπεδο τι θα γίνει, οπότε αναμένονται μάχες. Όπως είπανε, Βραζιλία, Κολομβία βλέπω να περνάει και Παραγουάη και αυτή θα μην τη βγάζουμε έξω. Όπως και πιστεύω θα όποιος γκελάρει με την Κωνσταρίκα, γιατί η Κωνσταρίκα άμα δεν την υπολογίσεις, όπως είχαμε κάνει και εμείς κάποτε η Ελλάδα, μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Και πιστεύω ότι θα κάνει ζημιά η Κωνσταρίκα. Έτσι πιστεύω εγώ. Όπως επίσης να πάω και στον Ομίλο και εδώ στο Αργεντινή, Περού, Χιλή, βλέπω Καναδά να υπάρχει ζημιά. Ναι, ναι. Όποιος υποτιμήσει θα πάθει μεγάλη ζημιά. Από τα φαβορί κυρίως. Γιατί είναι και καλή ομάδα και ο Καναδάς, δεν είναι αμελητέ δύναμη. Έχει και τον Ντέιβις, έχει καλή ομάδα. Να δούμε, έχουμε τελικό Γερμανία. 3-0 λέει. 2-3 και γυρίσει. Θα μπορούσε. 2-0 τελικό. Εντάξει, πάνι μαγιάρι. Το κλασικό σκορ νίκης. Μουσιάλα. Μουσιάλα πρώτο σκορ Euro μέχρι στιγμής. 2 γκολ. Και Κουντογκάν το δεύτερο. Εδώ θα. Πρώτο. Α, δεν είπαμε. Ποιον πιστεύετε πρώτο σκορ για Euro? Εδώ είναι μεγάλο ερώτημα. Εδώ είναι δύσκολο. Εδώ. Πρώτο σκορ. Σίγουρα μπορεί να περιμένει κάποιον από τι μεγάλε ομάδε. Έτσι. Γκριεσμάν μπορείς να περιμένεις, κάποιον από την Εθνική Γερμανία, δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να είναι και επιθετικός, να είναι και εξτρέμ. Ναι, ναι, σίγουρα. Γενικότερα επιθετικογενής παίκτης, αυτό εννοώ. Θα μπορούσε να είναι και ο Σπόραρ, αλλά εγώ πιστεύω ότι έκπληξε από παίκτη τον Αλβάρο Μωράτα, πιστεύω. Το Μωράτα, ε. Να βγαίνει πρώτα. Έχει βάλει γκολ. Ναι. Έβαλε πριν μια ρε. Εντάξει, θεωρητικά ο πρώτος σκόρερ στο Euro θα έχει μέχρι 8 γκολ. Ναι, έτσι ναι, βλέπω, δεν νομίζω. Τόσο άμα σε κάθε μάτς βάζει 2-3 γκολ και τα περάσει. Αλλά εκεί νομίζω ότι στα 8, άντε 9 βάζω μάξι θα είναι ο πρώτος σκόρερ. Ναι. Αλλά έτσι πως πάει η κατάσταση μπορεί να έχουμε και λιγότερους, γιατί βλέπω πολλούς σκόρερ. Να σκοράρουν πολύ. Με κριθεί στα 6 με 7 γκολ. Δεν ξέρω, δεν βλέπω να μπαίνουν πολλά γκολ από σκόρερ να βάλει κάποιο 6 γκολ. Λοιπόν, θα περάσουμε και την πρώτη αγωνιστική Αργεντινή-Καναδάς στο Copa America. 3-0 η Αργεντινή. Περού-Χιλή. Περού-Χιλή δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Αν και θα πω Χιλή. Χι θα πω εγώ. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται καθόλου. Εγώ θα πω το Περού. Το Περού. Ωραία. Εκουαδόρ-Βενεζουέλα. Χι. Χι.
Κι εγώ, κι εγώ χίλια συμφωνήσω. Εγώ θα πω Εκουαδόρ. Πιθανό. Μεξικό, Τζαμάικα. Νομίζω άσο. Να σου πω κάτι την αλήθεια. Ένα χ2 το βλέπω εγώ από την Τζαμάικα. Εγώ βλέπω ένα over εδώ. Να προηγείται καμιά Τζαμάικα για να το γυρνάει το Μεξικό. Γιατί θα μπει το Μεξικό χαλαρά και αυτοί τρέχουν πιστεύω. Θα είναι γρήγορη παίκτη. Ναι. Αμερική, Βολιβία. Το βλέπω σίγουρα over. Ναι, ναι, κι εγώ. Κι εγώ over. Over άσο. Over άσο. Εγώ το βλέπω χ. Και γκολ Πούλισικ. Για τους λάτρεις. Το βλέπω χ εγώ. Βλέπω να κάνει γκέλα η Αμερική στην αρχή. Μπορεί. Έτσι, είναι κλασική Αμερική βασικά. Ένα-ένα πολύ... ένα, εκεί, τέτοια φάση. Ουρουγουάη, Παναμάς. Ουρουγουάη, Παναμάς. Ουρουγουάη. Νομίζω είναι άσος. Άσος. Και εγώ έτσι πιστεύω. Κολομβία, Παραγουάη. Κολομβία, Παραγουάη. Και αυτό άσο. Εύκολο. Εγώ γκολ το βλέπω. Ναι, εγώ δεν δίνω σημείο. Γιατί πιστεύω άντερ αυτό. Άντεράκι. Είναι επικίνδυνο να δώσω σημείο. Είμαστε μέσα δηλαδή. Γκολ και άντερ είμαστε. Και Βραζιλία, Κωνσταρίκα. Over το δίνω εγώ. Διπλό. Εγώ θα πω over και άσο. Over και άσο. Εντάξει, χαλαρά. Άσο Βραζιλία και γκολ ο Βινίσιος. Το δίνω over. Εντάξει, όχι ότι θα έχει καμιά πολύ μεγάλη απόδοση, αλλά οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις. Και εντάξει, άμα έπαιζε. Εντάξει, η Κωνσταρίκα είναι. Άμα, εντάξει, νομίζω άμα την υποτιμήσεις μπορεί να σου κάνει ζημιά, αλλά θα δώσω over. Και εγώ άσο θα δίνω, αλλά δίνω over για το σημείο. Και που γίνεται το Copa America. Νομίζω στην Αμερική. Αμερική. Αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε, ναι. Αμερική γίνεται, βλέπω και το σήμα εδώ που έχει τη σημαία της Αμερικής. Τελευταία φορά να πούμε ότι στην Αμερική το πήρε χιλί στα πέναλτι με την Αργεντινή. Αν παίζει ναι. Κάποιο ρόλο αυτό. Το πήρε. Εντάξει, να δούμε, θα δείξει. Το καλό είναι ότι παίζουν στους ομίλους και μπορεί να μείνει. Ναι, εντάξει. Ας πούμε η Αργεντινή, αν θέλει να πάρει μια άτυπη φάση, να προσπαθήσει να την κερδίσει στον όμιλο και να εύχεται μετά να κάνει κάποια γκέλα με τους άλλους. Έχουν ξαναπέσει το μεταξύ όμιλο όταν το πήρε η Αργεντινή με τη Βραζιλία και την κέρδισε τη Χιλή. Μήπως είναι αυτό να σπάει το δαίμονα. Προάγγελος. Και να πηγαίνει να τα παίρνει. Εντάξει, η Βραζιλία. Πιστεύω η Βραζιλία θα πάει να το χτυπήσει το Copa America επειδή έχει να το πάρει και χρόνια κιόλας. Οπότε είναι η ώρα της. Θα δούμε, για να δούμε. Και εγώ θα πω και το εξής, πιστεύω και την Κολομβία. Η Κολομβία θα είναι στην τετράδα σίγουρα στους ημιτελικούς. Ναι, εντάξει, θα μπορούσε, είναι πολύ καλή ομάδα. Γιατί έχει χρόνια και αυτή να κάνει κάποια πορεία, να πεις ρε παιδί μου. Από τότε με το Μουντιάλ με εμάς. Με την τριά. Σίγουρα, ναι. Εντάξει. Σίγουρα πιστεύω ότι όποια, δεν ξέρω γιατί, αλλά τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον όποια και στο Euro και στο Mundial και στο Copa America όποια χώρα σχεδόν διοργανώνει διοργάνωση το χάνει, δεν το παίρνει. Ναι. Και στο Euro το έχουμε δει ας πούμε δύο φορές με Πορτογαλία και Γαλλία να το έχουν χάσει σαν οικοδέσποινες σε τελικό η Πορτογαλία από την Ελλάδα και η Πορτογαλία κάνει το ίδιο που κάνει η Ελλάδα απλά το έκανε στη Γαλλία το 16. Ναι, συνήθως δεν. Φοβερό αυτό. Δηλαδή θα μπορεί η Γερμανία που είναι φαβορή να πάει τελικό και να το χάσει μέσα στην έδρα της. Οπότε μην το διοργανώσουμε στην Ελλάδα, θα το χάσουμε. Εντάξει. Το μόνο καλό είναι ότι θα περάσουμε απευθείας χωρίς προκριματικά. Θα έχουμε εξασφαλίσει θέση στο Euro. Εντάξει, θα δούμε. Έχουμε ακόμα για Euro και Μουντιάλ. Πρώτο σκόρερ εδώ στο Copa America. Εδώ είναι δύσκολο. Λαουτάρο Μαρτίνες θα βάλω. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραίο. Ενδιαφέρον. Γιατί έβαζε πολλά γκολ φέτος με την Ίντερ, οπότε τον θεωρώ καλό. Είναι και center for. Εντάξει, από εκεί πέρα η Βραζιλία δεν είναι πιο πολύ με extreme παίζει, αλλά θέλω να δω και τον πιτσιρικά. Ναι. Αλλά μπορεί να έχει και έκπληξη εδώ, δεν ξέρω. Έχετε κανένα άλλο στο νου σας εκτός από Αργεντινή. Θα μπορούσε. Λουίς Δίας θα πω εγώ. Πρώτο σκόρερ. Ναι, και ο Λουίς Δίας θα μπορούσε. Από Ουρουγουάη. Έχει καλή ομάδα Ουρουγουάη. Δύσκολο, δεν μπορώ να ξέρω. Γιατί ο Λαουτάρο είναι μια καλή επιλογή. Αλλά δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι με την εθνική Αργεντινή είναι πάντα εξαφανισμένος. Ήρθε η ώρα να πάρει τη χρυσή μπάλα. Ο Λαουτάρο όντως ναι και στο Μουντιάλ ήταν λίγο εξαφανισμένος. Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι ο Μέση φέτος. Ναι, εννοείται. Άρα έτσι θα δώσω το Μέση. Πρώτο σκόρε. Ωραίος. Δεν είναι να πει, κατάξει ο Μέση. Ο Μέση. Εννοείται. Εντάξει, εγώ πιστεύω ο Λαουτάρο Ιγκουαϊνίζει σιγά σιγά. Ναι. Είναι λίγο Ιγκουαϊν. Ναι. Φοβάμαι. Άμα αρχίσει και η αρέωση σιγά σιγά. Λουίς Δίας, Κολομβιανός, έτσι. Ναι. Ναι, ναι. Παίζει και ο Φαλκάο τελευταίο. Νομίζω είναι το Φαλκάο το τελευταίο, παιδιά. Δεν ξέρω αν παίζει.
Για δες μία. Πρέπει... Να δω, αλλά δεν ποιος άλλος έχει, τον Κιντέρο έχει, έχει καλή ομάδα. Τζάκσον Μαρτίνες. Ναι, έχει καλή ομάδα. Παίζει γι' αυτός ακόμα, μπράβο. Έχει, έχει καλή ομάδα. Εντάξει, θα είναι ενδιαφέρον Copa America. Όλοι θα παλέψουν, αν και εγώ πιστεύω ότι και η Ρουγουάη θα μπορεί να πάει. Α, παίζει ο Σουάρες, δεν έχει πάρει το Σουάρες. Αν και βλέπω και ο Νούνιες θα μπορούσε να κάνει ένα. Ναι. Step up για το καλός παίκτης πιστεύω. Έχει, έχει μέλλον ο Νούνιες γενικά. Θα μπορούσε, θα μπορούσε να το κυνηγήσει. Θα μπορούσε. Να βγει σκόρερ, μπας και. Θα δούμε εδώ, θα είμαστε να τα βλέπουμε. Μόλις τώρα κάνει πρεμιέρα μεθαύριο και αυτό. Σίγουρα την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε αποτελέσματα. Και για τη δεύτερη αγωνιστική του Euro που θα είναι πιο ξεκάθαρα πλέον τα τοπία. Ναι. Για, το, για τους πρώτους δύο για κάθε όμιλο σίγουρα και από εκεί και πέρα για τον καλύτερο τρίτο θα δούμε. Πριν κλείσουμε να πούμε ότι είχαμε και κληρώσει σήμερα τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού ΑΕΚ για τον Ολυμπιακό στην απευθείας στο Europa. Πώς σας φάνηκαν οι κληρώσεις? Νομίζω θεωρητικά εύκολες για τους τρεις. Ναι, ναι. Ειδικά νομίζω ο Παναθηναϊκός μπορεί φέτος. Εντάξει, εγώ πιστεύω οι κληρώσεις που κάτσανε φέτος στις ελληνικές ομάδες είναι ότι πρέπει για να περάσουν όλες. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, στην τωρινή φάση έτσι, γιατί μετά δεν ξέρω τι ομάδες θα πέσουν. Στην τωρινή φάση, εντάξει. Πρέπει να κάνουν 3 στα 3 νομίζω και οι 3 να προκριθούν. Να πούμε ο Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο προκριματικό, έτσι. Ναι, ναι. Λογικά θα, θα παίξει με τη Maribor. Ναι, κόντρα. Ναι, είναι η Maribor, παλιά γνωστή του Παναθηναϊκού σε όμιλο του Europa. Την έχει, έχει χάσει έξω από τη Μάμη 3-0 και έχει κερδίσει το ΑΚΑ 2-1. Με γκολ του Βιτόλο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν και τότε. Με, δύο με χαμένο πέναλτι. Ένα χαμένο και το δεύτερο το έβαλε. Ναι, ναι. Αλλά ήταν αδιάφορο γιατί βγήκε τρίτη του Παναθηναϊκού και έχει βγει τέταρτη Maribor. Μπότεφ με Μάριμπορ. Εντάξει. Επειδή δεν ξέρω, είναι νωρίς αυτά τα προκριματικά στην αρχή λίγο επικίνδυνα. Μπορεί να γίνει καμιά έκπληξη. Γιατί πλέον δεν μετράνε και τα εκτός έδρας γκολ. Ναι, ναι. Και είναι και αρχή σεζόν, δεν ξέρεις ποτέ. Η ΑΕΚ θα παίξει μια εσκαλίδα που δεν την έχω ιδέα από που είναι και με Περού. Τη Βελέζ. Μάλλον με τη Βελέζ. Να πάρει για τη ρεβάνς, πιστεύω ναι, θα την πάρει. Ναι, χαλαρά. Δείξει και εδώ αυτός ο αποκλεισμός στα πέναλτι, ο δυνηρός αποκλεισμός. Ναι. Και εσύ και ο ΠΑΟΚ δεν τις ξέρω καν τις ομάδες πήρε ο ΠΑΟΚ. Είδα μια Εγνατία. Εγνατία που είχε παίξει νομίζω με τον Άρη είχε παίξει. Είχε αποκλειστεί αυτή και δεν έπαιξε. Ήταν να παίξει πάλι με τον ΠΑΟΚ νομίζω. Α, με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ πάλι. Στο conference όμως. Ναι, ναι. Εγνατία νομίζω από Αλβανία πρέπει να είναι αυτή. Ναι. Το θυμάμαι. Και μια άλλη Μπάνια κάτι. Αυτή η Βόζνη δεν ξέρω τι μπάνια, είναι. Κάτι καλά μπάνια. Εντάξει, τώρα που το λέμε, οι ομάδες αυτές είναι γελίες. Άμα είσαι ελληνική ομάδα και έχεις το ρόστερ που έχεις. Να είσαι σοβαρός στο να έρθει το παιχνίδι και να έχει μεταγραφές. Εγώ αυτό, εκεί ήθελα να σταθώ. Εδώ μιλάμε για ηθοποιούς, δεν είναι ομάδες αυτές, είναι ηθοποιοί. Εγώ εκεί ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπε ο Κώστας με τις μεταγραφές. Γιατί. Γιατί κανένα από τους τέσσερις δεν κάνει. Καλά, ο Ολυμπιακός μπορεί να αργήσει γιατί έχει εξασφαλίσει στην Ευρώπη. Ναι. Μέχρι στιγμή πάω να έχω πάω κάτι. Εντάξει, ο Πάοκ περιμένει τον Καμάρα, έχασε το αεροπλάνο σήμερα. Και έφυγε και ο Μεϊτέ παραλίγο. Ναι, και έφυγε και ο Μεϊτέ είναι απώλεια. Δεν θα το μείνει. Θα επιστρέψει στην Μπένφικα. Πάω να έχει κλείσει το Μαξίμοβιτς, αλλά περιμένει τους διεθνείς του Euro. Καλός παίχτης. Η ΑΕΚ από εκεί και πέρα έχει δώσει έδωση στον Πόνσε. Περιμένει και αυτή να κάνει μεταγραφές. Άλλαξε και ιδιοκτήτη τώρα. Αυτό είναι το θέμα, ότι επειδή είναι 25 Ιουλίου τα παιχνίδια, είναι σε ένα μήνα περίπου. Ναι. Θα αρχίσει και η προετοιμασία τώρα την επόμενη εβδομάδα, φαντάζομαι. Πρέπει σιγά σιγά να γίνουν κινήσεις. Για να προλάβουν να ενταχθούν και όλα στην ομάδα. Αυτό. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι πολλές ομάδες που θα έχουν στείλει παίχτες στο Euro θα είναι κουρασμένες. Ναι. Σίγουρα, ναι, και αν υπάρξουν και τραυματισμοί που λέει ο λόγος. Αυτό. Οπότε, ίσως πρέπει να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι για να τα κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Κοίτα, εγώ πιστεύω το εξής, ότι σίγουρα την πρώτη φάση οι ελληνικές ομάδες θα την περάσουν. Και εγώ έτσι πιστεύω. Και μεταγραφές να μην έχουν θα τις περάσουν. Εύκολα, δύσκολα έτσι πιστεύω. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι από εκεί και πέρα, π.χ. ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που είναι στους αδυνάμους, θα του πέσει δύσκολη κλήρωση στην πορεία. Και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ δεν θα είναι εύκολα τα προκριματικά στην πορεία. Σίγουρα. Αλλά για πρώτο δείγμα πιστεύω ναι, κουτσά στραβά θα περάσει. Σίγουρα ναι. Αυτή που παίζει ο ΠΑΟΚ, η Μπάνια Λούκα,
Του Μόντριτς ομάδα. Ένας φίλος ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης, μου λέει είναι ομάδα των Σέρβων της Βοσνίας. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Είναι ομάδα στη Βοσνία που δεν έχουν φτιάξει Σέρβοι. Και γίνεται μάχη. Δηλαδή... δεν είναι εύκολοι οι άνθρωποι. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο το εκτός έδρα. Δηλαδή, Βοσνία δεν πήγαινε ποτέ σαν χώρα, σαν Σαράγεβα και τέτοια κάτι κολομάδες. Φασίστες, ναι, φασίστες. Φασιστάκια. Περίεργες ομάδες εκεί, δεν τις πήγαινα ιδιαίτερα. Εντάξει, θα περάσουν. Και πέρα, δούμε. Σίγουρα τον πρώτο γύρο τον περάσουν. Από εκεί και πέρα, ευχής όλων να μπουν και οι τέσσερις σε όμιλο. Οι τρεις και οι τρεις να ακολουθήσουν τον Ολυμπιακό για να ανέβει ακόμα περισσότερο η Ελλάδα βαθμολογικά. Και να δούμε κιόλα, σε μένα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το League Phase, το καινούριο, και στις τρεις οργανώσεις. Να πούμε ότι μέχρι τα προκριματικά νομίζω μπορείς να κατέβεις νομίζω επίπεδο. Μετά δεν έχει. Άμα αποκλειστείς από αυτό το League Phase, είτε είσαι Champions League, είτε Europa League, είτε Conference League, είναι το ίδιο και το αυτό. Εντάξει, για μένα είναι δίκαιο. Ναι, δεν συνεχίζει. Δηλαδή, ναι. Αντικειμενικά τώρα οι ελληνικές ομάδες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός φέτος πριν το Conference. Θα μπορούν, δηλαδή στο Conference δεν θα έχει τόσες δύσκολες ομάδες για να σε αποκλείσουν. Ναι. Γιατί δεν θα έρχονται από το Europa League από αυτό το είναι το καλό. Ναι. Οπότε σίγουρα μπορεί τα επόμενα χρόνια κάποιος από τους άλλους τρεις να πάρει Conference. Τι αντικειμενικά το Conference είναι η διοργάνωση για την Ελλάδα. Όπως και να το κάνουμε. Το Europa League έγινε πολύ δύσκολο πλέον. Ναι, εντάξει, από τη Champions League δεν το συζητάω. Απλά εντάξει, τώρα για τον ΠΑΟΚ ας πούμε, που δεν έχει παίξει ποτέ ο Champions League. Είναι μια ευκαιρία να περάσει. Τώρα μετά δεν ξέρω τι αντίπαλο θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προγραμματικό και στα playoff. Θα έχει πιο δύσκολο αντίπαλο. Αλλά εντάξει, έχει κίνητρο, είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Έχει κίνητρο να περάσει μία φορά και αυτός ο ομίλος. Δηλαδή έχει φτάσει δύο φορές στη βρύση και δεν έχει πιει νερό. Δηλαδή. Εγώ πιστεύω θα είναι η τρίτη και η φαρμακερία αυτή. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι και τι στόχους θα έχει για φέτος. Θα πάει για πρωτάθλημα, πάλι θα θέλει να βγει στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω γενικά πάντως ότι θα είναι μια χρονιά η οποία θα κρυθούν όλες οι ελληνικές ομάδες. Γιατί όταν έχει πάρει ο Ολυμπιακός ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, πιστεύω ότι όλοι τα ευρωπαϊκά μάτσα θα τα βλέπουν αγκάρια όπως τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω θα είναι διαφορετικό φέτος. Ναι, και θα είναι και πιο δύσκολο. Γιατί δεν έχει όμιλο, έχει 8 ομάδες. Πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον τα μισά μάτσα να περάσει. Σε αυτό το... Γενικά αυτό το νέο δεν μ' αρέσει που έχει συμβεί, που έχουν αλλάξει. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Μην ξαναλλάξουν όλα του χρόνου. Σίγουρα πιστεύω μπορεί να είναι και δοκιμαστικό. Να είναι δοκιμαστική χρονιά αυτή. Κυρίως λέει το κάνανε γιατί θέλανε η Ρεάλ ας πούμε, και η Μπαρτσελόνα και άλλες ομάδες να κάνουν μια λίγκα δικιά τους που θα την κάνουν έτσι χωρίς όμιλο και θέλουν η UEFA και καλά για να τις κρατήσει να κάνει κάτι παρόμοιο για να το κάνει πιο ανταγωνιστικό. Εντάξει, βέβαια αυτό δεν κάνει καλό στις ομάδες τις πιο μικρές και στις μεσαίες γιατί δεν έχουν τόσες ελπίδες να μπουν κάπου και να προχωρήσουν. Εντάξει, εγώ έχω διαφορετική άποψη. Πιστεύω ότι σου δίνει ένα κίνητρο. Σου λέει ότι έχω 3 ευρωπαϊκά κύπελλα να κυνηγήσεις με διαφορετικής δυναμικότητας. Οπότε σου λέει στις ομάδες, βάλε λεφτά, φέρε προπονητές, φέρε παίχτες να κυνηγήσεις κάτι. Δηλαδή νομίζω ότι για τα επόμενα 10 χρόνια το conference είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κυνηγήσουν και οι ελληνικές ομάδες. Σίγουρα, έτσι πως θα γίνει με τις ομάδες που θα συμμετάσχουν, από ό,τι φαίνεται θα είναι πιο εύκολο θεωρητικά. Ναι, αλλά εντάξει. Το αστείο τώρα είναι ότι θες να κρατήσεις την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ που έχουν πόσα ευρωπαϊκά, έχουν παίξει πόσα μάτς στην Ευρώπη. Εντάξει, σίγουρα είναι το brand name σου σαν Champions League. Αλλά καλό είναι να κοιτάς και τις άλλες ομάδες. Γιατί βλέπεις, οι εκπλήξεις γίνονται. Η Dortmund ξαφνικά πήγε τελικό Champions League. Πρέπει να δώσεις σε όλους κίνητρα. Το θέμα είναι ότι θα είναι δύσκολο να μπει μια ομάδα στο ομίλου Champions League που είναι μικρομεσαία. Δηλαδή πάνε να το κάνουν σαν ένα κλειστό κλαμπ μεγάλων. Και να αφήσουν όλες τις άλλες έξω. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Και είναι αδύνατο να βάλουν και όλοι τόσα λεφτά έτσι. Το καταλαβαίνω. Απλά σου λέει ότι έχεις 3 επίπεδα δυναμικότητας. Αν δεις ότι παίρνεις 1-2 Conference Europa, βάλε κάτι παραπάνω να κυνηγήσεις. Αυτό σου λέει. Εντάξει, ναι, αυτό είναι ανάλογα τώρα τι budget διαθέτεις και τι χρήμα θα χαλάσει ο εκάστοτε πρόεδρος για να το κάνει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πολύ κρατήσει αυτό το καινούριο φάσμα που κάνει ο UEFA. Άντε να κρατήσει 2 χρόνια βάζω εγώ. Πιστεύω θα υπάρχουν γκρίνιες από τις άλλες ομάδες, μικρομεσαίες, ότι πάνε να το κάνουν σαν κλειστή λίγκα. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Να το δούμε και αυτό το καινούριο εγχείρημα και βλέπουμε. Βέβαια εντάξει, θα φανεί κιόλας. Σίγουρα. Ναι. Μπορεί και να βοηθήσει κάποιες ομάδες, μπορεί και κάποιος να τις χαντακώσει εντελώς. Από εκεί και πέρα θα περάσω και πριν κλείσουμε και στο μπάσκετ να μου πείτε 2-3 πραγματάκια. Ο Μίλωνας να πούμε εδώ δεν ανεβαίνει τελικά ναι, και δεν θα παίξει και στην Elite League γιατί έλειξε η διορία, θα πάει στην Nations League.
κρίμα. Δυστυχώς. Εντάξει, κρίμα να δεν έχουμε δύο ομάδες. Θα έχουμε μία, θα έχουμε τον Πανιόνιο. Θα ήθελα να έχουμε δύο ομάδες, να δούμε λόγια και το Μίλωνα μετά από χρόνια, αλλά από εκεί και πέρα έτσι αποφάσισε το ΔΣ. Στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα. Και πώς το πήρε είναι το θέμα. Ναι, αυτό ήταν το φοβερό. Πρωτάθλημα απρόβλεπτο και μέχρι τελευταία στιγμή μας κράτησε σε ενδιαφέρον. Ισχύει, ναι. Δηλαδή 0-2 ήταν η σειρά, έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός και κάνει το break στην αρχή στο ΑΚΑ, νίκησε το δεύτερο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός από εκεί και πέρα μετά πήρε 3 συνεχόμενα. Από το 0-2 το έκανε 3-2. Το είχε κάνει μόνο η ΑΕΚ αυτό. Το κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είχε πάρει και το ευρωπαϊκό. Είχε και την κούραση. Αλλά έδειξε ότι έχει παίχτες με ηγετικά στοιχεία και ένα πολύ καλό προπονητή, θα πω εγώ. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο 2-0 δεν το περίμενε. Κανείς νομίζω. Τόσο εύκολα κανείς δεν το περίμενε. Τόσο εύκολα. Και ειδικά στο τρίτο παιχνίδι, όταν έβλεπες ότι ο Ολυμπιακός έχει 30 βολές, λες τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει αυτό. Να πούμε στο στραβού το δίκιο, γιατί πολλοί βγήκαν σε εκπομπές και δεν το είπαν αυτό. Είπαν πόσο καλό ήταν το μάτς, πόσο καλές ήταν οι ομάδες. Να πούμε ότι η διαιτησία είναι τραγική σε όλα τα παιχνίδια. Ναι. Και όχι μόνο υπέρ μιας ομάδας. Μιλάμε για αισχρά πράγματα. Σίγουρα. Δεν έχει ξαναυπάρξει, νομίζω, σε τόσους τελικούς που είδαμε φέτος και στην Ισπανία και δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν ήταν από τις καλύτερες διαιτησίες στη σειρά των αγωνών και δηλαδή τράβηξε και πολύ το θέμα. Ναι. Και με διοικητικούς παράγοντες αργότερα και αυτά εξωαγωνιστικά. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα αυτό ευθύνη έχει η ΕΟΚ που είναι αρμόδια και πρέπει να δει αυτά τα λάθη γιατί εντάξει. Έχεις ένα άθλημα το οποίο σου ήρθε ευρωπαϊκός τίτλος μετά από χρόνια σε ελληνική ομάδα και πρέπει να το διαφημίσεις καλύτερα. Είναι και το εθνικό σου άθλημα εδώ που τα λέμε. Αντικειμενικά, ναι, βάσει τίτλων εγχώριων συλλόγων και βάσει και εθνικής ομάδας που έχει πάρει τα δύο ευρωμπάσκετ και έχει φτάσει σε παγκόσμια, έχει πάρει ασημένιο μετάλλιο κτλ. Θεωρητικά εκεί έχει κάνει καλύτερες πορείες παρά το ποδόσφαιρο. Για μένα νομίζω έχει κουραστεί η ΕΟΚ και κούρασε και όλους τους υπόλοιπους. Θα είναι καλό να αλλάξει η ΕΟΚ. Γιατί τα τελευταία χρόνια λάθη επιλάθουν. Ναι, ισχύει. Καλό είναι να μένουν στις 4 γραμμές μόνο του γηπέδου και τα έξω να μην υπάρχουν. Ούτως ή άλλως η διαιτησία, η λάθος, σωστή είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, ναι, ισχύει. Ναι. Είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτά. Εντάξει, ναι, όλα παίζουν. Λοιπόν, ήταν να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι η φετινή χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Οπότε για μένα τελειώνει εκεί. Εγώ σαν επίλογο θα πω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε και μια ωραία προσθήκη σήμερα, πήρε τον Μπράουν. Ναι, ισχύει αυτό. Πολύ σωστό αυτό. Πολύ σημαντική προσθήκη. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύουμε και ο Ολυμπιακός να ενισχυθεί. Σίγουρα. Να πάνε και οι δύο ομάδες καλά στην νέα χρονιά. Θα είναι ωραία η νέα χρονιά. Καυτό καλοκαίρι μεταγραφών. Θα δούμε. Για να δούμε τι χαμός θα γίνει. Έτσι πιστεύω εγώ θα έχουμε μεγάλο μεταγραφικό τεμάρα γιατί και η Ρεάλ θα κάνει καινούργια ανανέωση. Πήρε οπότε... και η Μπαρτσελόνα το Μπάντερ. Το Μπάντερ. Ναι, ναι, χτίζονται. Η Μπαρτσελόνα θέλει να χτίσει καλή ομάδα γιατί μάλλον θα γίνει και το Final Four. Δεν είναι σίγουρο, μάλλον του χρόνου και θέλει να είναι στη χώρα της. Σίγουρα. Και στην έδρα της. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Να είστε όλοι καλά. Καλή απόλαυση στο Euro και θα τα πούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. And the love's in glory. People like us, like-minded people.